Επιστρέψαμε στα καθέκαστα και έχω τη χαρά να συνδεθώ με βίντεο κλίση με ένα υπέροχο κορίτσι που έχει κέφια καταρχήν. Έχει κέφια και ωραία τραγούδια. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί η ζωή είναι ωραία σε εκείνη την πλευρά της κάμερας και της τηλεόρασης. Από τα δεξιά, όπως βλέπετε, από τα δεξιά είναι ωραία η ζωή. Και εδώ στα αριστερά, αλλά επειδή θέλω να συνδέσω και με το καινούργιο της τραγούδι της Εύας, είπα λίγο να υπερθεματίσω. Τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι όντως η ζωή είμαι. Ωραία. Η ζωή είναι γλυκιά για την ακρίβεια, όπως λέει και το τραγούδι. Ορίστε. Ορίστε. Τα έλεγα εγώ. Τα έλεγες. Λοιπόν, πληροφορίες παρακαλώ για το νέο σου τραγούδι, Εύα μου. Λοιπόν, το καινούριο τραγούδι είναι μέσα στο EP, το καινούριο που έχω κυκλοφορήσει, μέσα στο 22, μετά την Αντία. Τι καρδίνες για την ακρίβεια. Αποφάσισα να βγάλω ένα EP με διάφορα τραγούδια μου, παλιότερα και καινούργια. Και είναι η μοναδική μπαλάντα που έχω γράψει. Είναι μια μπαλάντα αισιόδοξη πολύ, γλυκιά θεωρώ. Βγήκε αβίαστα, πολύ ωραία, εύκολα. Με μια πολύ ωραία συνεργασία πάλι με τον G-PAL, τον παραγωγό και DJ. Και είμαι πολύ χαρούμενη που το αποτέλεσμα αρέσει στον κόσμο και γλυκαίνει την ψυχή, δηλαδή όσοι το ακούν θεωρούν ότι είναι κάτι ωραίο, αισιόδοξο, αν και μπαλάντα δεν είναι μουντί, πώς να το πω, επειδή συνήθως οι μπαλάντες σου φέρνουν μια μελαγχολία, δεν νομίζω ότι σου φέρνει μια μελαγχολία, σε γλυκαίνει. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, ορισμένες φορές η ευτυχία έχει μέσα της και την ηρεμία, γιατί πρέπει όλα δηλαδή τα τραγούδια που είναι και φάτα να είναι μες στο beat για να μας μεταφέρουν τη χαρά και την ένταση. Ας είναι και λίγο ήρεμα, τι σημαίνει μπαλάντες ας πούμε. Πρέπει να είναι να κλαίμε κάθε φορά που ακούμε μπαλάντες, δεν μπορούμε να αισθανόμαστε μια αγαλίαση. Μια ανάταση όταν ακούμε ένα ωραίο ήρεμο τραγούδι αισιόδοξο. Τι στερεότυπα είναι αυτά. Εγώ θεωρώ ότι ισχύει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν διαφόρων ειδών τραγούδια. Τα δικά μου τα τραγούδια συγκεκριμένα έχουν, είναι πολύ αστείο το γεγονός ότι τα πιο upbeat κομμάτια μου είναι πιο επισιόδοξη στίχη. Πολύ ωραία. Είπαμε και εσύ πια, δηλαδή να κάνεις την αντίθεση. Είναι και πιο αισιόδοξη. Είπαμε ρε, να κάνεις και στη διαφορά, αλλά και εσύ όλα αντίθετα. Όλα ανάποδα. Τι? Δεν πειράζει. Να είμαστε έτσι διαφορετικοί, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι ίδιοι. Σε μένα θα το πεις. Δεν μου λες τι σε κάνει να επιμένεις ότι η ζωή είναι γλυκιά, ρε παιδί μου, όμως. Πες μου κάτι από το προσωπικό γενικά, σου. Γενικά έχω, πώς να το πω, είμαι από φύση αισιόδοξη. Μπράβο. Έχασα λίγο την αισιοδοξία μου την περίοδο που περάσαμε, έτσι, αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια. Δεν μετράει, τη χάσαν όλοι. Εκεί κάπου την έχασα, αλλά την ξαναβρήκα, γιατί το κομμάτι αυτό γράφτηκε λίγο μετά, έτσι. Δηλαδή γράφτηκε πέρυσι τέτοια εποχή. Οπότε ήμασταν μόλις που είχαμε βγει από την όλη κατάσταση των καραντινών τη μία πίσω από την άλλη. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι δεν πρόλαβα να τη χάσω πολύ, πολύ λίγο και μετά το ξαναβρήκα. Δεν μετράει. Ό,τι συμβαίνει για όλους δεν μετράει σαν παραγωγή. Δηλαδή, τη δεν χάσαμε όλοι. Τι θες να μου πεις, δηλαδή. Πήρε κανένας χαρούμενος που έλεγε ουχου, καραντινά. Καταπληκτική φάση. Πώς δεν έγινε νωρίτερα. Ένα άνθρωπο ο οποίος μου είπε ότι πέρασε πάρα πολύ καλά, λέει, την καραντίνα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μάλλον. Αυτή είναι στη χειρότερη, είναι στη χειρότερη κατάταξη από όλους αυτοί που πέρασανε καλά, να ξέρεις δηλαδή, γνώμη μου. Αυτή είναι που είναι για την εντατική την παρακολούθηση, από κοντά να τους έχουμε. Άστο. Μπράβο κορίτσι μου, καλή επιτυχία. Να πάνε πολύ. Όλα θαυμάσια. Να πάνε όλα θαυμάσια. Βλέπω τη σύνδεση με το Skype σήμερα μας κάνει κόλπα, μας κάνει τσαχπινιές. Τα δεν καταφέραμε έχει, τώρα, είμαστε ξανά. Τα καταφέραμε. Εύα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Άντε. Εγώ δεν μπορώ να έρθω να κάνω εκπομπές στην Αθήνα. Έλα εσύ. Ή οπουδήποτε αλλού εννοώ. Όταν θα έρθω, θα ενημερωθείς. Θα σε περιμένω με χαρά μεγάλη. Πολύ καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σου, Εύα μου.